Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας, εδώ στο All in Sofia. Σήμερα θα μιλήσουμε για οικονομία, για εξοικονόμηση ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας που σημαίνει προστατεύουμε το περιβάλλον και συγχρόνως προστατεύουμε το πορτοφόλι μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κάνουμε οικονομία. Εμείς θα κάνουμε μία βόλτα στην αγορά της πόλης και θα σας κάνουμε προτάσεις. Ξεκινάμε από τα κουφώματα. Η επιλογή σωστών κουφωμάτων μπορεί να προσφέρει μεγάλη οικονομία σε ένα σπίτι, γιατί δεν χάνουμε θερμότητα για παράδειγμα. Περισσότερα όμως θα μας πούνε στην διάρκεια. Κουφώματα, να δούμε πώς μπορούν τα κουφώματα να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και χρημάτων κατ' επέκταση. Τα κουφώματα, αρχικά πριν 20 χρόνια, ήταν απλά κουφώματα με μονά τζάμια και δεν προσφέρανε πέρα από το να κλείσουμε ένα τοίχο τίποτα παραπάνω. Σήμερα τα κουφώματα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν και κουφώματα αλουμινίου και κουφώματα PVC με πολύ χαμηλούς συντελεστές θερμοπερατότητας και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετούμε στα κουφώματα και διπλά και τριπλά τζάμια που προσφέρουν ακόμα περισσότερη θερμομόνωση. Τώρα και να κάνει κάποιος την επιλογή σε κουφώματα αλουμινίου ή PVC, από τι εξαρτάται η τελική επιλογή? Σήμερα ένα κριτήριο είναι το κόστος που κάποιος επιλέγει, ένα δεύτερο κριτήριο είναι η αισθητική του χώρου και ένα τρίτο κριτήριο και βασικό που πλέον πολλοί ασχολούνται με αυτό είναι πόση καλή μόνωση θα μας προσφέρει ένα κούφωμα στην οικία μας. Για καλύτερη μόνωση τι συνιστούμε? Εμείς για καλύτερη μόνωση συνιστούμε κουφώματα PVC, τα οποία ξεκινάνε η απλή σειρά με συντελεστή θερμοπερατότητας 1,4 W το τετραγωνικό, δηλαδή η απώλεια που έχει το σπίτι μας είναι 1,4 W και έχει βγει πλέον και κούφωμα με συντελεστή κάτω από 1 που είναι 0,9 W το τετραγωνικό. Αυτό που λέμε στην ουσία είναι ότι κάποιος αν είχε τα παλιά κουφώματα στο σπίτι και κάνει μία αλλαγή, θα δει πολύ μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά, γιατί το παλιό κούφωμα είχε συντελεστεί 4 και 5 βατ το τετραγωνικό που έχανε και τώρα μπορεί να τοποθετήσει στο σπίτι του κούφωμα που χάνει μόνο 0,9 βατ το τετραγωνικό. Και με συνδυασμό, δηλαδή με συνδυασμό το τζάμι, που πλέον ένα απλό τζάμι έχει συντελεστεί 1,4 βατ ή αν θα βάλει ένα τζάμι τριπλό που φτάνει στο 1,1 βατ, μιλάμε για τεράστια διαφορά εξοικονόμησης ενέργειας στην οικία του. Και εκτός από το θέμα της θερμομόνωσης, θα έχει και με πολύ μεγάλη βελτίωση στο θέμα της ηχομόνωσης. Πολύ βασικό, ειδικά για κάποιον που ζει σε κεντρικό δρόμο, για παράδειγμα, ή κοντά σε σχολείο και τα λοιπά. Δηλαδή θα διαπιστώσει τεράστια διαφορά. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε? Τι θα πρέπει να προσέχει κάποιος στην τελική επιλογή των κουφωμάτων? Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές που θα πρέπει να ελέγχει, για παράδειγμα? Υπάρχουν προδιαγραφές. Θα πρέπει τα προϊόντα, ειδικά τα PVC κουφώματα, να είναι κυρίως από
γερμανικής προέλευσης ή αυστριακής, να είναι πιστοποιημένα. Οι κατασκευαστές που θα τοποθετήσουν να έχουν μεγάλη προσοχή, να μην αφήσουν κενά. Τα τζάμια να είναι ενεργειακά και βασικά θα πρέπει το κούφωμα να έχει μια αρτιότητα και να καλύπτει, να είναι πολύ σωστό στην εφαρμογή του όταν θα έρθει να τοποθετηθεί στην κατοικία. Πάντως σχέδια και χρώματα υπάρχουν για όλα τα γούστα. Ναι, μπορεί να βάλει το κλασικό λευκό και από εκεί και πέρα υπάρχουν και αποχρώσεις του γκρι και αποχρώσεις του στο χρώμα ξύλου, ό,τι θέλει κάποιος μπορεί να το... Να το βρει. Υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστούν πάρα πολλές κατασκευές, είτε ανοιγόμενα, είτε σειρώμενα, είτε με ανάκληση. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και στο αλουμίνιο και στο PVC. Τώρα για να μιλήσουμε έτσι με ποσά, η χρηματική εξοικονόμηση, αυτό που φαίνεται στο πορτοφόλι μας, τι τάξεις είναι όταν κάνουμε την αλλαγή, τι μπορούμε να γλιτώσουμε δηλαδή μέσα στον χρόνο. Για να δούμε και πόσο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε και απόσβεση των χρημάτων που θα δώσουμε για την αλλαγή των κουφωμάτων μας. Αν ένα σπίτι περίπου 80% τετραγωνικά χρειάζεται χωρίς μόνωση περίπου 2.000 λίτρα πετρέλαιο, με μόνωση και αν συνδυαστεί και με μόνωση των τυχών απ' έξω, θα χρειαστεί περίπου 1.000 λίτρα πετρέλαιο. Δηλαδή είναι αισθητή η μόνωση. Η διαφορά. Οπότε η απόσβεση στην ουσία γίνεται πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί να γίνει άμεσα. Είναι και θέμα ασφάλειας πέρα από εξοικονόμηση. Ναι, πλέον τα καινούργια κουφώματα έχουν περιμετρικό μηχανισμό. Δεν κλειδώνει όπως παλιά μόνο σε 3 σημεία. Κλειδώνει σε 15 σημεία και στα δύο φύλλα. Και τα κουφώματα της Vial είναι όλα με διπλή ανάκληση, δηλαδή και τα δύο φύλλα κάνουν ανάκληση, λόγω ότι χρησιμοποιούμε περιμετρικά αυτό το κλείδωμα. Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι πολύ βασικό στοιχείο στα καινούργια κουφώματα είναι ότι επιτέλους έχει τη σίτα. Ναι. Η σίτα πλέον έχει βελτιωθεί. Παλιά υπήρχε μόνο η κάθετη σίτα, πλέον υπάρχει οριζόντια. Και η οριζόντια, η πλισέ που λέμε, που τη μαζεύεις στην άκρη ή τη σταματάς όπου θέλεις. Είναι μεγάλη διευκόλυνση αυτή, ειδικά το καλοκαίρι, ναι. Με τα κουνούπια και στην περιοχή, ναι, πολύ και στη χρήση μεγάλη διευκόλυνση, γιατί πριν έπρεπε να σκύβεις, τώρα με μια κίνηση δεξιά-αριστερά έχει τη λύση της σίτας. Πολύ περισσότερο όταν περνάνε τα χρόνια, Κώστα. Βέβαια, θα πρέπει να μείνουμε λίγο και στο κομμάτι της εξωτερικής της πόρτας. Της πόρτας ενός διαμερίσματος, ενός σπιτιού, που επίσης από εκεί μπορεί να έχουμε απώλεια, ναι, θερμότητας. Οπότε και εκεί πέρα μιλάμε για εξοικονόμηση. Και συνήθως το μεγάλο θέμα στις πολυκατοικίες είναι η ηχομόνωση. Mm-hmm. Οι παλιές πόρτες που βάζανε δεν είχαν καθόλου ηχομόνωση. Σήμερα ο πελάτης μπορεί να επιλέξει, ειδικά μέσα διαμερίσματα, να βάλει πόρτα ασφαλείας, στην οποία μπορεί να υπάρχει και ηχομόνωση, και ασφάλεια και θερμομόνωση. Όταν είναι σε κάποια μεζονέτα, μπορεί να επιλέξει τη λύση πάλι της πόρτας ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου για να μην έχει θέμα με τις καιρικές συνθήκες, ή να βάλει πάλι μια πόρτα PVC με διάφορα σχέδια, η οποία πόρτα πάλι του προσφέρει ό,τι και μέσα στο κούφμα, δηλαδή ένα πάρα πολύ χαμηλό συντελεστή θερμομόνωσης. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι που προφανώς αναρωτιούνται οι περισσότεροι. Να αλλάξουμε τα κουφώματά μας, να κάνουμε και απόσβεση γρήγορα, θα πρέπει να έχουμε συγκεντρωμένο όλο το πόσο που θα είναι μεγάλο για ένα διαμέρισμα, ή υπάρχουν διευκολύνσεις στην πληρωμή? Καταρχήν υπάρχει το πρόγραμμα του Εξοικονομώ Κατοίκων, που τρέχει από το κράτος μέσω των τραπεζών, 4 τραπεζών, Εθνική, Αλφα, Πειραιώς και Eurobank. Βέβαια με τα προβλήματά του στη χρηματοδότηση, που κάποιος ανάλογα με τα συντομιωτικά του κριτήρια μπορεί να πάρει επιδότηση μέχρι και 70%. Και μετά υπάρχει και η συζήτηση ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε πελάτη, πώς μπορεί να τον βοηθήσει η εταιρεία να υλοποιήσει αυτό που θέλει να κάνει. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.